το μοιραίο αυτό πιάτο όπου μία Παρασκευή έφυγε. Πετάχτηκε στα σκουπίδια από τον Παντελή. Έτσι το πουλήσανε, εντάξει. Δεν ήταν έτσι. Εμείς με αυτήν την εντύπωση μείναμε ότι πέταξε τα μανιτάρια που θα υπήρχαν στο πιάτο. Ταρτάρ. Αυτό σας παρουσιάσανε. Είχε μανιτάρια κάτω στο καλάθι κι άλλα, άμα χρειαζόταν. Αφού ψάξαμε, έψαξε στη Ριδούλα. Έψαξε εσύ. Εσύ δεν είχε, είχε πατάτες και πράσα. Μετά γιατί να σου πω ψέματα, θα μπορούσα να σώσω το πιάτο και δεν το έκανα. Εσύ μετά έπιασε μανιτάρια, δεν είχε. Όπως ένα χέρι. Σε ένα λεπτό. Και κάτω να είχε. Μιλώ για στο Μαντελή, αλλά και σας chefs. Είχε μετά. Και κάτω να είχε. Είχε ή δεν είχε, ρε Φίλιππ. Και κάτω να είχε, που τη στιγμή που έγινε ένα λάθος, κόπηκε. Όπως μπορούσε και ο Σταμάτης και εγώ και ο Τάσος να γίνει, να το κόψει. Τη στιγμή που κάτι έγινε και πετάχτηκε, το τι είναι να γίνει μετά, οι δικαιολογίες ή αν είχαν κάτω έξω. Είχαμε 50 λεπτά περιθώριο, άμα ήθελαμε το σώσουμε. Είχε ή δεν είχε μανιτάρια. Δεν είχε μανιτάρια. Απάντησε μου αρσενικά. Απάντησε μου αρσενικά. Είχε ή δεν είχε, ρε φίλε. Παιδιά, είχε ένα ολόκληρο καλάθι μανιτάρια από κάτω. Φίλε, έχουμε άλλα τουλάχιστον. Έχουμε άλλα, ρε. Εδώ πέρα είναι. Εδώ έχουμε φουλ μανιτάρια. Είχε μανιτάρια να μπορούσε να το διορθώσει. Τι σημασία έχει. Τι σημασία έχει, ωραία, πάμε κάτω. Αρσενικά θέλω να πω. Τελείω αρσενικά και τελείω ντόπιο. Δεν είχε εκεί, δεν είχε. Σου λέω ότι δεν υπήρχαν μανιτάρια. Εσύ το έψαξε. Έψαξε για μανιτάρι, εσύ. Μπορώ να μιλήσω. Εσύ που τα έψαξε. Εγώ βγάλω μανιτάρι στο τέλειο σε δύο. Πάμε παρακάτω. Ο Παντελής δεν πήρε την ευθύνη που έπρεπε. Είπε τη χειρότερη έκφραση που υπήρχε. Αυτό σα μεταφέραν. Ποιο μετέφερε. Υπάρχει κάποιο που υποκινεί μια εκστρατεία εναντίον σου. Ίσως υπάρχει και μια κλίκα, να το πούμε έτσι, που δεν με συμπαθεί τόσο πολύ. Κάτι τους πειράζει πάνω μου, το οποίο εγώ δεν βρίσκω το λόγο. Τι είναι αυτό που τους ενοχλεί. Θα φανεί στην πορεία. Επίσης, ό,τι χειρότερο, ρατσιστικό, τελείως. Δηλαδή, θα με πούνε φεμινίστρια, δεν είμαι. Να με πούνε τι, ότι γύρισε και μου είπε εσύ σταμάτας, μιλήσει κάποιος παντελονάτα και αρσενικά. Κοκκινίζω. Γύρισε και είπε στη Σπυριδούλα σε κάποια φάση ότι εσύ είσαι γυναίκα, μην μιλάς, κάτι τέτοιο της είπε. Απάντησε μου αρσενικά. Απάντησε μου αρσενικά. Είχε ή δεν είχε, ρε φίλε. Εντάξει, ο άνθρωπος νομίζω δεν είχε βρεθεί ακόμα λέξη που να τον περιγράφει. Είπε ψέματα, απλά για να καλύψει τον κόσμο. Με πείραξε πάρα πολύ η στάση του. Αυτό είναι μια κουβέντα που έπρεπε να την κάνει είτε από χτες που συζητούσαμε όλοι στο σπίτι, είτε να μας το πει μετά ότι τον πείραξε. Χθες το βράδυ είχα συναντήσει τα παιδιά στο δωμάτιο, αλλά δεν φάνηκε κανένας να με στοχοποιήσει μπροστά μου. Όλα φανήκανε μετά στην πορεία. Εγώ πάντως, Παντελή, για να είμαι δίκαιος απέναντι σε αυτό που λέμε, είναι ότι μεταφέρουμε την εντύπωση που μας παρουσιάστηκε ότι εκεί θα υπήρχε ένα μανιτάρι σωτέ. Δεν ξέρω το διαδικαστικό. Ναι. Ότι έλειπε ένα σωτέ μανιτάρι. Εσύ το είδε άμα είχε μανιτάρι κάτω. Έψαξε. Εσύ έψαξε. Εσύ έψαξε. Εσύ έψαξε. Παντελή μου, δεν το λέω προσωπικά. Κάτσε λίγο, δεν το λέω προσωπικά για να σε κατηγορήσω. Ο μόνος που έπιασε μανιτάρι ήταν ο Χαράλαμπος που τον είδε που έπιασε από το καλάθι. Είχε ή δεν είχε. Τι σημασία έχει. Τι σημασία έχει, ωραία. Εντάξει, την απάντηση την πήραμε. Την απάντηση την πήραμε. Στα 50 λεπτά θα μπορούσαμε άνετα να. Γινόταν αυτό που λέει, στέκει. Εγώ είπα όμως, άμα έχει άλλα μανιτάρια. Εγώ θέλω να είμαι τίμιος και να λέω τώρα ότι είναι. Ναι, εννοείται. Το λάθος μου το παραδέχομαι, αλλά λέμε τα πράγματα και όπως είναι. Δεν απαντούσε ναι, γιατί ήξερε ότι είχε. Δεν απαντούσε. Γιατί κατά βάθος είναι καλό παιδί και δεν θέλει να λέει ψέματα. Κατά βάθος. Και δεν το πήγαινε η καρδιά του να πει ψέματα. Τα μανιτάρια θέλουν πεντάλεπτο ιστορία για να σωτάρει ένα μανιταράκι έτσι. Μην κορυδευόμαστε. Εγώ πιστεύω ότι το ξέχασαν. Το ξεχάσανε σαν Παρασκευή και το θυμηθήκανε τελευταία στιγμή. Και λένε, ω, υπάρχει το μιλιτάριο, πώς θα τον παλώσουμε. Εγώ που ήξερα πολύ ωραία, καλά. Αν το υπήρχε, είναι υπήρχε. Συνολικό το λαό. Τέλος πάντων. Τα μανιτάρια δεν μπήκανε στο πιάτο. Τελειώσαμε τώρα. Τι έκανε. Εν μέρη, και εγώ το σκέφτηκα αυτό με τα μανιτάρια. Ρώτησα και τη Σπυριδούλα, έχουμε άλλα να κόψουμε. Δεν είχαμε, έπρεπε να κάνουμε και μια άλλη Παρασκευή. Δεν φτάνανε να χτυπηθεί η κρέμα. Δεν είχε. Αν είχαμε, όμως, ήταν λάθος και από τους επόμενους που δεν κοπήκαν. Τώρα όμως να τα φορτώνεις στην υπόλοιπη ομάδα για να βγάλεις την ευθύνη από πάνω σου, παπάντζα νίτζα, λέω εγώ. Όλοι πέσανε πάνω μου. Έτσι. Με πουλήσανε στεγνά. Παντελήμερα. Εγώ σου. Παντελήμερα. Ναι, ρε. Για το κακό. Όχι, όχι. Είμαι το μαύρο πρόβατο.
της υπόθεσης. Δεν ξέρω για πόσο ακόμα θα κρατήσει αυτό, αλλά σίγουρα πρέπει να αρχίσω κι εγώ από μεριάς μου να γίνομαι λίγο πιο τσαμπουκάς. Γιατί εντάξει, ο Παντελής καλός, αλλά όχι βλάκας.